πάλι στερίζουμε στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Σεμιώνο «Διαμάντια στην υπηρεσία της Επανάστασης». Στο βιβλίο αυτό ο Σεμιώνο εισάγει τον ήρωα, τον γνωστό ήρωα του Ισάγερ, που εμφανίζεται αργότερα και ως Φίλιτς στις 17 στιγμές της Άνοιξης. Το βιβλίο και τον συγγραφέα θα τον παρουσιάσουν ο Γιώργος Λεωδιάδης, που είναι διδάκτορ ιστορίας, μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συλλόγου, εμείς που σπουδάσαμε στο σοσιαλισμό, και ο Νίκος Λεωδίδης, που είναι και μεταφραστής του βιβλίου, συνεργάτης του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δίνουμε τον λόγο στον Γιώργο Λεωδιάδη αρχικά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαστε συγγενείς Λεωδιάδης, ο ένας Λεωδιάδης, ο άλλος, μην γίνεται άμπλεξιμο. Λοιπόν, το βιβλίο «Τα διαμάντια στην υπηρεσία της Επανάστασης» του Ντουρεάν Σιμώνο μας ανοίγει το παράθυρο σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη Σοβιετική Ρωσία, τις αρχές της δεκαετίας του 1920. Το 1921 έχουμε το τέλος του εμφυλίου πολέμου και τις ένοπλες επέμβασης των καπιταλιστικών κρατών. Έχουμε τις απαρχές της ΝΕΠ, της νέας οικονομικής πολιτικής, σε αντικατάσταση του πολεμικού κομμουνισμού. Έχουμε λοιπόν την επαρχή μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης που προέκυψε μετά το τέλος των εχθροπραξιών και το πέρασμα στην ειδική περίοδο υποδόμησης του σοσιαλισμού. Κατά την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, απαιτήθηκε η χρησιμοποίηση των παλιών αστών ειδικών σε μια σειρά τομείς της οικονομίας και της παραγωγής. Ταυτόχρονα, με την επανεμφάνιση μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων και τη σχετική απελευθέρωση του εσωτερικού εμπορίου, βρέθηκαν στο προσκήνιο ιδιώτες επιχειρηματίες και ταυτόχρονα ξαναεμφανίστηκε η οικονομική γκρίζα ζώνη μεταξύ ημινομιμότητας και παρανομίας, όλος αυτός ο εσμός που γνώριζε πώς να εκμεταλλευτεί τις δυσκολίες του προλεταριακού κράτους για να πλουτίσει σε βάρος των εργατών και των αγροτών. Δίπλα σε αυτά τα φαινόμενα, καραδοκούσαν οι ηττημένοι πρώην εκμεταλλευτές, καπιταλιστές, γεωκτήμονες, ηγετικά πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη του προηγούμενου καθεστώτος, εμιγκρέδες, απομεινάρια των λευκών στρατιών, για να δυσκολέψουν την ελληνική οικοδόμηση της νέας κοινωνίας. Σαμποτάζ, δολοφονίες, δολοφορές, οικονομική σπέκουλα και άλλα βρίσκονται στην ημερήσια διάθεση. Από κοντά και η ηγετική κύλη των καπιταλιστικών κρατών που ενίσχυαν τους Ρώσους αντεπαναστάτες και ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν όλα τα διαθέσιμα μέσα από τον οικονομικό αποκλεισμό μέχρι την απειλή νέας επέμβασης με στόχο να ανατρέψουν την εξουσία των Μπολσεβίκων ή στην ανάγκη να τους αναγκάσουν να υποχωρήσουν σε μια σειρά τομείς. Στις δυσκολίες αυτές θα πρέπει να προσθέσουμε την κοινωνική σύνθεση του πληθυσμού που κυριαρχούσαν οι αγρότες. Η εργατική τάξη και μάλιστα τα πρωτοπόρα στοιχεία της είχε μειωθεί αριθμητικά λόγω των απολειών κατά τις μάχες του εμφυλίου και της ξένης επέμβασης και λόγω του ότι ένα μεγάλο τμήμα αποσπάστηκε από την παραγωγή και αναστελεχώσει τον κρατικό μηχανισμό. Τα όπλα που είχε το Σοβιετικό κράτος στα χέρια του ήταν ο κρατικός μηχανισμός, οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες που παρέμειναν στα χέρια του, που φυσικά πρέπει να ξαναλειτουργήσουν, οι πρώτες ύλες, το μονοπόλιο του εξωτερικού εμπορίου, η νομισματική πολιτική και η διαχείριση μεγάλου μέρους της αγροτικής παραγωγής. Για την αντιμετώπιση της αντεπαναστατικής δράσης, αλλά και όλων εκείνων των εγκλημάτων που έθεταν σε κίνδυνο την προλεταριακή εξουσία, σημαντικός υπήρξε ο ρόλος του μηχανισμού της ΤΣΕΚΑ, της Πανρωσικής Ειδικής Επιτροπής για την πάλι ενάντια στην αντεπανάσταση και τα σαμποτάζ, της πρώτης κατασταλτικής οργάνωσης στην υπηρεσία του προλεταριακού κράτους, η οποία συγκροτήθηκε στις 7 Δεκέμβρη του 2017 και λειτουργήσε ως 6 Φλεβάρι του 2022, όταν οι αρμοδιότητές της πέρασαν στην κεντρική πολιτική διεύθυνση του Λαϊκού Επιτροπάτου Εσωτερικών Υποθέσεων. Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η κατάσταση στη Σοβιετική Ρωσία, δεν αναφέρομαι και στην εξέγερση Κωνσταντής, κατά το 1921, όταν ξέσπασε λοιμός σε 25 σιτοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, στο Βόλγα, τον Ντόνο, τον Βόρειο Κάφκασο και την Ουκρανία. Ο λοιμός αυτός ήταν το ίδιο καταστροφικός με το προηγούμενο αντίστοιχο του 1891, στις ίδιες περιοχές, και είχε ως βασική αιτία την ξηρασία που οδήγησε στην καταστροφή της Σοδειάς. Τα αδύναμα αγροτικά νοικοκυριά τα προηγούμενα χρόνια του εμφυλίου δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τη φυσική καταστροφή.
Ταυτόχρονα, ως αποτέλεσμα του λοιμού, εμφανίστηκαν ασθένειες όπως ο τύφος και η ελονοσία. Η μάχη με τον λοιμό, για πρώτη φορά στην ιστορία, αντιμετωπίστηκε ως κρατική εκστρατεία. Επιστρατεύτηκαν όλοι οι θεσμοί, οι επιχειρήσεις, οι εταιρισμοί, τα συνδικάτα, οι νεολαίστικες οργανώσεις, ο στρατός. Συγκροτήθηκε εκτελεστική επιτροπή βοήθειας στους πεινασμένους. Η Κομιντέρν συγκρότησε τη Διεθνή Εργατική Επιτροπή Βοήθειας στους Πεινασμένους, η οποία αργότερα μετατράπηκε στη γνωστή Εργατική Βοήθεια. Στην Επιτροπή συμμετείχε η Κλάρα Τσέτκιν και ο Ανδρή Μπαρβίτ. Η Επιτροπή ανέπτυσε σημαντική δραστηριότητα για τη συλλογή βοήθειας στο σοβιετικό λαό μεταξύ των εργαζομένων πολλών χωρών. Δραστήρια συμμετοχή είχαν ο Μπέρναρ Σόου, ο Αϊνστάιν, ο Ανατόλ Φρανς. Σημαντική επίδραση άσκησε η έκκληση του Λένιν προς το παγκόσμιο προλεταριάτο, έγραφε ο Λένιν. Αυτό είναι το βαρύ, η πείνα δηλαδή, είναι το βαρύ αποτέλεσμα της καθυστέρησης της Ρωσίας και του επταετούς πολέμου, στην αρχή του υπεριαλιστικού και κατόπιν του εμφύλιου, που επέβαλαν στους εργάτες και αγρότες, οι τσιφλικάτες και οι καπιταλιστές όλων των χωρών. Χρειάζεται βοήθεια. Η Σοβιετική Δημοκρατία των Εργατών και Αγροτών περιμένει αυτή τη βοήθεια από τους εργαζόμενους, τους βιομηχανικούς εργάτες και τους μικρούς αγρότες. Και αυτοί οι ίδιοι καταπιέζονται βέβαια παντού από τον καπιταλισμό και τον υπεριαλισμό, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι παρόλο τη δύσκολη θέση που βρίσκονται και οι ίδιοι, εξαιτίας της ακρίβειας και της ανεργίας, θα ανταποκριθούν στην έκκλησή μας. Στην έκκληση της Σοβιετικής Ρωσίας για βοήθεια έδειξαν να ανταποκρίνονται και μια σειρά καπιταλιστικά κράτη. Όμως αυτό συνήθως συνοδεύονταν από απαράδεκτα αιτήματα έναντι των Σοβιετικών και συνήθως αφορούσαν την αναγνώριση των τσαρικών χρεών και την αποζημίωση των ιδιωτών για τις περιουσίες που εθνικοποιήθηκαν. Όπως έγραψε πάλι ο Λένιν, τα εμπεριαλιστικά κράτη επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το λοιμό για την υποδούλωση της χώρας των Σοβιέτ. Εκδήλωσαν την ετοιμότητα να βοηθήσουν, αλλά με τέτοιους όρους, οι οποίοι πρακτικά σήμεραν τη μεταβίβαση στα χέρια τους όλης της εξουσίας επί της εργατικής μας δημοκρατίας. Τελικά η βοήθεια που έφτασε στη Ρωσία από διάφορες πηγές ήταν μεν σημαντική, αλλά δεν ήταν αρκετή για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Σημαντική ήταν η ανάγκη της βοήθειας επιστημιστικής μέσα από τα όρια της Σοβιετικής Ρωσίας. Υπήρχαν περιοχές που υπήρχε πληθώρα παραγωγής, οι οποίοι μπορούσαν να μεταφέρουν αυτή την υπερπαραγωγή στις περιοχές που είχε εκδηλωθεί ο λοιμός. Υπήρχε εδώ το πρόβλημα των μεταφορών, ήταν διελειμμένες οι μεταφορές. Γι' αυτό τον λόγο ανέλαβε Υπουργός Συγκοινωνιών εκείνο το διάστημα, ο Ντερζίνσκι, έχοντας όντως επικεφαλής και της Τσεκά. Επίσης είχαν αντιμετωπίσει δολιοφθορές, κυρίως σε παραμεθόρες, στις παραγωγικές περιοχές. Περνάγαν τα σύντορα ομάδες ένοπλες και χτυπούσαν αγρότες που δούλευαν στη γη. Και φυσικά σημαντική ήταν η ανάγκη για αγορά τροφίμων από το εξωτερικό. Και εδώ βέβαια το πρόβλημα του οικονομικού αποκλεισμού. Η εσωτερική Ρωσία είχε αποκοπεί τελείως από τις διεθνείς αγορές, ούτε δάνεια μπορούσε να πάρει, ούτε οικονομικές σχέσεις να συνάψει. Τα πρώτα χρόνια μιλάμε πάντα έτσι. Δεν υπήρχαν δάνεια, δεν υπήρχε συνάλλαγμα για να μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα στο εξωτερικό. Η μόνη λύση ήταν η πώληση χρυσού και πολύτιμων λίθων στη διεθνή αγορά. Αυτό λόγω του οικονομικού αποκλεισμού γινόταν με δυσκολία. Έπρεπε να βρεθούν ξένοι οίκοι που εμπορεύονταν πολύτιμους λίθους και θα δέχονταν να αγοράσουν από τους αποκλεισμένους Σοβιετικούς. Επίσης, θα έπρεπε να βρεθούν μεταξύ των Σοβιετικών εκείνοι οι ειδικοί που θα μπορούσαν να εκτιμήσουν σωστά την αξία των λίθων και θα γνώριζαν τη διεθνή αγορά. Άλλο πρόβλημα ήταν η πλημελής φύλαξη από το θησαυρό, γυρονόμησαν η Σοβιετική εξουσία. Οι συνεχείς κλοπές πολύτιμων λίθων. Οι παράνομες και νόμιμες διαδρομές τους προς τη Δύση. Η επίδραση του λαθρεμπορίου των κλοπημένων στην αγορά τροφίμων για τους πεινασμένους. Πώς γινόταν αυτό? Με παράνομο τρόπο, με λαθρεμπόριο, έπαιρναν τους κλεμμένους λίθους, έβγαζαν στο εξωτερικό και τους πουλούσαν στους οίκους που διαφορετικά θα αγόραζαν επίσημα από το Σοβιετικό κράτος και θα έπαιρναν το Σοβιετικό κράτος στην άλλαγμα. Άρα με αυτόν τον τρόπο, με την παράνομη πώληση με το λαθρεμπόριο πολύτιμων λίθων, ουσιαστικά εμποδίζαν το Σοβιετικό κράτος να αποκτήσει συνάλλαγμα για να αγοράσει τρόφιμα από το εξωτερικό. Και σε όλο αυτό το παιχνίδι, σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, ήταν σημαντικός ο ρόλος της Τσεκά. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο της υπόθεσης που διαπραγματεύεται το βιβλίο, για το οποίο θα σας πει το σχεδόν συνονόματος αργότερα. Όλη την ιστορία λοιπόν, γύρω από το λοιμό, την ανάγκη πώλησης πολύτιμων λίθων στο εξωτερικό και όλη
το πλαίσιο του πώς πλησιώθηκε όλη αυτή η ιστορία με τη βοήθεια της Τσεκάρ. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Περνάμε σε ένα δεύτερο μέρος, θέλουμε αρκετά σύντομα, στο συγγραφέα. Τον Γιουλιάν Σιμεών. Αναζητώντας στοιχεία για τον συγγραφέα του βιβλίου, προσεγγίζουμε μια άλλη επίσης ενδιαφέρουσα περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, τις δεκαετίες του 1960-1970. Είναι οι δεκαετίες κατά τις οποίες διαμορφώνει το χαρακτήρα και το συγγραφικό στυλ του Γιουλιάν Σιμεόνοφ. Ο Σιμεόνοφ ανήκει στη γενιά των Σοβιετικών διανοούμενων που διαμορφώθηκαν κατά τη δεκαετία του 60. Η γενιά αυτή ανδρώθηκε κάτω από ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες, αντιφατικές ως προς τα μηνύματα που εξέπαιρνε. Οι γονείς τους ήταν αυτοί που κέρδισαν τη μάχη της εκβιομηχάνησης και κατόπιν τσάκησαν τον αριστικό τέρας. Δημιούργησαν με τον αγώνα τους τις συνθήκες ώστε ο νικηφόρος σοσιαλισμός να μπορεί να προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να ζήσουν ειρηνικά, να μορφωθούν, να αναπτύξουν ελεύθερα όρια τις δυνατότητές τους προς όφελος της σοσιαλιστικής κοινωνίας και των ίδιων. Ταυτόχρονα όμως αυτή η γενιά επηρεάστηκε από τα πολιτικά μηνύματα που εξέπεψαν το 20ο συνέδριο του Κουκουσέ και η μετέπειτα αποφάσεις του κόμματος. Αυτά, σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις και τις νέες ανάγκες που αντικειμενικά δημιουργούσε η εξέλιξη της σοσιαλιστικής κοινωνίας, συνέβαλαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της γενιάς αυτής, κυρίως των πιο ευαίσθητων δικτών, των διανοωμένων, των ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Αυτό με τη σειρά του οδήγησε αυτούς τους διανοούμενους, ένα κομμάτι τους, σημαντικό κομμάτι τους, από τη μια να παράγουν σημαντικό πνευματικό έργο στο πλαίσιο της σοσιαλιστικής κοινωνίας, και από την άλλη να κρατούν αντιφατική, ταλαντευόμενη έως και εχθρική στάση εναντίον του σοσιαλισμού, ιδίως κατά τη μετέπειτα περίοδο της Περεστρόικα. Ο Γιουλιάν Σιμεόνοφ υπήρξε χαρακτηριστικός εκπρόσωπος αυτής της γενιάς. Στο στενό φιλικό του και οικογενειακό του κύκλου βρισκόταν ο Ευγένη Πριβακόφ, παλιός του συντηρητής, ο μετέπειτα αρχηγός της Μυστικών Υπηρεσιών και μετέπειτα ο πρωθυπουργός της Ρωσίας. Ο Αλεξάνδρ Μπόβιν, για όσους ξέρουν τη Ρώσικα, προσήγεται σημαντικός δημοσιογράφος και πολιτικός. Ο τραγουδοποιός ο Μπουλάτα Κουτζάβα, η οικογένεια του τον Μιχαλκόφ, ο Σεργέη Μιχαλκόφ, ο Νικήτα Μιχαλκόφ, ο Σιμεόνοφ, αν μην παρέτησε, παντρεύτηκε την Εκατερίνα Κοντσαλόφσκαγια, την αδελφή του σκηνοθέτη του Κοντσαλόφσκη, θετή κόρη του Σεργέη Μιχαλκόφ, της οικογένειας Μιχαλκόφ και ο Σιμεόνοφ. Λίγα για την οικογένειά του. Ο πατέρας του, ο Σιμεόν Αλεξάνδρος Λιάνδρες, Λιάνδρες το πραγματικό του επίθετο και του Σιμεόνοφ, στέλεχος του Σοβιετικού Κρατικού Μηχανισμού, εργάστηκε κατά διαστήματα στο Ανώτατο Συμβούλιο Ελληνική Οικονομία, στο Υπουργείο Βαριά Βιομηχανία ως υπεύθυνο τμήματο τύπου, υπήρξε αναπληρωτή του Μπουχάρη στο εκδοτικό τη Ισβέστια. Κατά τον πόλεμο, αναπληρωτή του Προέδρου τη Ένωση Κρατικών Εκδοτικών Οίκων και το 1946 οργανωτή των εκδόσεων τη Σοβιετική Στρατιωτική Δίκη στη Γερμανία. Το 1952 συνελήφθη με την κατηγορία τη αντισοβιετική δράση. Απελευθερώθηκε και αποκαταστάθηκε το 1954. Η μητέρα του, η Γκαλίνα Νικολάγια, ήταν καθηγήτρια ιστορίας. Ο Γιουλιάν Σιμεόνοφ εισήχθη το 1948 στο Ινστιτούτο Αναλυτικών Λαών. Μετά τη σύλληψη του πατέρα του, διαγράφηκε από τη σχολή και ξαναέγινε δεκτός το 1954, οπότε πήρε το πτυχίο του. Δίδαξε τη γλώσσα Παστού στο Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ και ταυτόχρονα φίτησε στην Ιστορική Σχολή του Πανεπιστημίου. Από το 1955 άρχισε τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα ως συνεργάτης διάφορων σοβιετικών περιοδικών και εφημερίδων. Το ένδαλμά του, όπως δήλωνε και ο ίδιος και όπως φαίνεται και από την πορεία της ζωής του, ήταν ο Έρνστ Χέμινγκουεϊ. Υπήρξε το ίδιο άκρη της περιπέτειας και του ζήνε επικίνδυνος, όπως ο Αμερικανός συγγραφέας. Από το 1960 ξεκίνησε τα διεθνή του ταξίδια ως ανταποκριτής σοβιετικών αντίφων. Επισκέφθηκε τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το εμπόλεμο Βιετνάμ, την Ιαπωνία, την Κούβα, τη ΣΥΠΑ, την υπόλοιπη Λατινική Αμερική. Ταυτόχρονα έλαβε μέρος σε κυνήγι τίγρεων στη Σοβιετική Ταϊκά, επισκέφθηκε Σοβιετικό Ελευνητικό Σταθμό στο Βόρειο Πόλο, την κατασκευή της μεγάλης αστυνομικής γραμμής του ΜΠΑΜ στη Σιβηρία, συμμετείχε στην αναζήτηση αδαμαντολυχείων, ταξίδισε στο Αφγανιστάν και αλλού. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Έχοντας αναπτύξει δεσμούς με διάφορους κύκλους στη Σοβιετική Ένωση και διεθνώς, κατόρθωσε το 1974 να πάρει συνεντεύξεις από τους πρώην αξιωματικούς των ΕΣΕΣ, τον Ότο Σκορτσένη, ο οποίος ζούσε στην Ισπανία του Φράγκου. Ο Ότο Σκορτσένη ήταν αυτός που απελευθέρωσε τον Μουσολίνη από τους Αμερικάνους όταν τον είχαν συλλάβει το 1943. Τον Καρλ Βολφ, ανώτατος στέλεχος των ΕΣΕΣ, ο οποίος ζούσε πριν από ελεύθερο στη Γερμανία, καθώς και από τον αρχιτέκτονα και υπουργό του Χίτλερ, Άλμπερτ Στέρερ. Το σογραφικό του έργο
του Σεμιόνοφ υπήρξε πλούσιο και περιλαμβάνει μια σειρά βιβλίων με ήρωες στελέχη των σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών με χαρακτηριστικό την περίπτωση των πρωταγωνιστών των 17 στιγμών της Άνοιξης, τον Μαξίμ Ισάγεφ Στίρλιτς. Η ρεαλιστική απεικόνηση των ηρώων του και τη δράση του, που πολλές φορές αποτελούσε το αμάλγαμα της δράσης μιας σειράς πραγματικών πρακτώνων, δημιούργησε ένα μύθο γύρω από το όνομα του Σεμιόνοφ για την προνομιακή του σχέση με στελέχη των μυστικών υπηρεσιών που του προσέφεραν πρόσβαση στα αρχεία των Σοβιετικών Υπηρεσιών Ασφαλείας. Ιδιαίτερα τονίζεται η προσωπική του σχέση με τον για πολλά χρόνια επικεφαλής ΚΑΓΕΠΕ Γιούρι Αντρόποφ. Ο συγγραφέας, που παρουσίασε με μοναδικό τρόπο τον σκληρό αγώνα των ηρώων του, στελεχών των μυστικών υπηρεσιών, για την προάσπιση του σοσιαλισμού, την ενίσχυση του Σοβιετικού κράτους, δεν κατόρθωσε να υπερβεί τις αντιφάσεις που χαρακτήρισαν τη γενιά του. Κατά την έναρξη της διαδικασίας αποδόμησης του σοσιαλισμού, που με το πρόσωπο της Περεστρόικα οδήγησε στην αντεπανάσταση, ο Σεμιόνοφ τάχθηκε μαχητικά στο πλευρό των οπαδών της Περεστρόικα. Μέσα από τα λογοτεχνικά του και δημοσιογραφικά του κείμενα, κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80, ζητάει την νομιμοποίηση της ατομικής ιδιοκτησίας, την επιστροφή της γης στους αγρότες, μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία στους συνεταιρισμούς, την επιστροφή όλων των εκκλησιών στους πιστούς. Αγορεύει μαχητικά υπέρ της δημοκρατίας εντός εισαγωγικών και της επιχειρηματικότητας εντός εισαγωγικών. Ιδρύει το 1989 την πρώτη ιδιωτική εφημερίδα στη Σοβιετική Ένωση με τον τίτλο Άκρος Απόρριτο, η οποία πουλάει εκατομμύρια αντίτυπα και γίνεται μαχητικό βήμα υπέρ των αλλαγών εντός εισαγωγικών στη Σοβιετική Κοινωνία. Στις 20 Μαΐου του 1990, ο Σεμιόνοφ υπέστη στην κεφαλικό επεισόδιο από το οποίο δεν μπόρεσε να επανέλθει. Πέθανε 3 χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1993, σε ηλικία 62 ετών. Η βιογραφία του Σεμιόνοφ δεν μειώνει την αξία του λογοτεχνικού του έργου. Αντίθετα, η αντιφωτικότητα που το χαρακτηρίζει την αυξάνεται την αξία. Ο Ρώσος Χέμινγκουέι μας προσφέρει με αριστοτεχνικό τρόπο την εικόνα της δράσης των σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών, των σοβιετικών μυστικών και φανερών πρακτόρων στη μάχη για την επιβίωση και την ισχυροποίηση του σοβιετικού σοσιαλιστικού κράτους. Μας δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε σε ιστορικά γεγονότα που ίσως περνούσαν απαρατήρητα χωρίς τη λογοτεχνική τους ανάλυση. Ταυτόχρονα, με μια προσεκτικότερη δεύτερη και τρίτη ανάγνωση, μπορούμε να διακρίνουμε μέσα σε αυτά τα ίδια κείμενα λεπτομέρειες χαρακτηριστικές των αντιφατικών προσεγγίσεων της ιστορικής πορείας της σοβιετικής κοινωνίας. Δεν είναι όμως αυτές οι αντιφατικές προσεγγίσεις που χαρακτηρίζουν το κύριο λογοτεχνικό έργο του Σεμιόνοφ. Οι τίτλοι που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και έχουν εκδοθεί από τη σύγχρονη εποχή, αλλά και άλλοι που ελπίζουμε να μεταφραστούν και να εκδοθούν στο μέλλον, μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε μια πλευρά της σοσιαλιστικής οικοδόμησης που λόγω της φύσης της παρέμεινε εμπολής άγνωστη, την πλευρά της δράσης των μυστικών υπηρεσιών. Τα βιβλία τη δουλειά Σεμιόνοφ, άρτια λογοτεχνικά, καταστροφικά και αστυνομικά μυθιστορήματα, αξίζει να διαβαστούν όχι μόνο από τους λάτρες του είδους, αλλά και από όλους όσους θέλουν να εμβαθύνουν σε άγνωστες πλευρές της σοβιετικής ιστορίας. Με λίγα λόγια, τα βιβλία αυτά δεν είναι τυχαία best-sellers σε όλες τις χώρες που εκδόθηκαν και αξίζει νομίζω να εμφανιστούν στη λίστα των ευπόλυτων και στη δικιά μας χώρα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας που είστε εδώ πέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύντροφο τον Γιώργο για την ολοκληρωμένη παρουσίαση των ιστορικών στοιχείων σχετικά με το πλαίσιο που εκτελήσεται το μυθιστόρημά μας, αλλά και για τα βιογραφικά στοιχεία του Ιουλιάν Σεμιόνοφ, τα οποία αρκετά από αυτά ομολογώ δεν τα γνώριζα σε τόσο βάθος και θα με ενδιαφέρει κιόλας να έχω το κείμενο μετά. Λοιπόν, αφού πήραμε μια γεύση από το υπόβαθρο της ιστορίας, ας πούμε λίγο στην πλοκή. Όμως μείνετε ήσυχοι. Δεν θα σας αποκαλύψουμε κάποιο στοιχείο που θα μείωνε την περιέργειά σας για το βιβλίο. Πριν αρχίσω, δεν γίνεται να μην ευχαριστήσω βαθύτατα τον συναγωνιστή Κλέαρχο Παπαγεωργίου, διότι η μετάφραση αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς τη βοήθειά του και τα τελείωτα ξενύχια που χρειάστηκε να κάνουμε δουλεύοντας πάνω στο κείμενο. Μπορεί να μην είναι παρόν, αλλά δεν γίνεται να μην τονίσω τη συνεισφορά του. Ας προχωρήσουμε λίγο τώρα στο ζήτημα της ιστορίας του έργου. Στο παρελθόν, η σειρά βιβλίων του Σεμιόνοφ με ήρωα τον Στίρλιτς είχε παρουσιαστεί στις άλλες χώρες ως οι περιπέτειες του σοβιετικού James Bond. Αυτό βέβαια μοιάζει περισσότερο με κόλπο marketing,
και οφειλόταν στην περιραίωσα ψυχροπολεμική ατμόσφαιρα της περίοδου, όπου στους χώρες της λεγόμενης Δύσης, κάθε επιτυχία θα έπρεπε αναγκαστικά να συναντά την απάντηση από τη σοβιετική πλευρά, είτε για να ενταχθεί ο κομμουνισμός εκείνες τις χώρες, είτε για να χλεβάσουν ό,τι ήταν made in USSR και να το υποτιμήσουν ως ένα κακέκτημα των original δυτικών επιτυχιών. Ωστόσο, σε αυτό το βιβλίο, όπως και στα υπόλοιπα της σειράς, δεν θα συναντήσουμε κατασκόπους που ξεχωρίζουν για τη στρατιωτική εκπαίδευση, για τις σωματικές ικανότητες να επιβληθούν το αντιπάλου τους δια της βίας. Στη σοβιετική λογοτεχνία ο κατάσκοπος πρώτα απ' όλα έχει γνώση του σκοπού που υπηρετεί, της ιδεολογίας του, της ιστορίας της πατρίδας του, του ρωσικού πολιτισμού όπως και του παγκόσμιου πολιτισμού. Η γνώση είναι το όπλο του, επειδή, όπως λέει και ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, το πρώτο μάθημα για τους νεαρούς σοβιετικούς κατασκόπους ήταν ότι ο κατάσκοπος που αρχίζει να ανοίγει πύρ και αντρέχει πάνω στις σκεπές είναι τελειωμένος. Δεν είναι κάποιο κατόρθωμα. Για την ακρίβεια, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ανικανότητα. Ακόμα και όταν έρχεται αντιμέτωπος με την αποτυχία, είναι υποχρεωμένος να στρέψει την αποτυχία προς όφελός του, προς τη νίκη μας. Αρκεί μόνο να μην τρέχει στις σκεπές και να μην βαδίζει πάνω σε ξύλινα πατώματα που τρίζουν. Συνεπώς, από το βιβλίο, δεν θα κερδίσετε μόνο το suspense από σκηνές δράσης, το δέσιμο με τους χαρακτήρες και την ανησυχία μη του συμβεί κάτι, ή την όμορφη περιγραφή των τοπίων. Αυτό που πραγματικά μπορείτε να αποκομίσετε είναι ένα ταξίδι στην εποχή όπου οι Μπολσεβίκοι προσπαθούσαν να θεμελιώσουν τα καινούργια όργανα εξουσίας και τον κρατικό μηχανισμό. Ένα ταξίδι στην εποχή όπου κρινόταν η ανοικοδόμηση της χώρας και η καταπολέμηση της διαφθοράς, των σαμποτάζ και της αντίστασης από την πλευρά των ξεπεσμένων ευγενών, των αστών και των τμήματων του παλιού κρατικού υπαλληλικού προσωπικού. Ο Σεμιόνοφ αξιοποιεί πραγματικά πρόσωπα της εποχής, συνδυάζοντάς τα αρμονικά με φανταστικούς χαρακτήρες που πλάθονται ώστε να ενσαρκώνουν κοινωνικές τάξεις, ενδιάμεσα στρώματα, πολιτικές δυνάμεις της εποχής. Κάθε χαρακτήρας φέρει τα γνωρίσματα της ομάδας που εκπροσωπεί. Έτσι βλέπουμε στο πρόσωπο του Αλαζόνα Κόμι Βορονισόφ τους ξεπεσμένους ευγενείς, που δεν διστάζουν να διαπράξουν αποτρόπαια εγκλήματα. Ο ευαίσθητος λογοτέχνης Νικάντροφ ενσαρκώνει μέρος της ρωσικής διανόησης που έμεινε προσκολλημένη στο παλιό, εξειδανικεύοντάς το με αποτέλεσμα να απαρνηθεί τουλάχιστον στην αρχή ο ίδιος, η βασική διανόηση, την Οκτωβριανή Επανάσταση και να μην μπορεί να αφουγκραστεί αμέσως στον παλμό της νέας κοινωνίας, δίχως όμως να παίρνει τα όπλα ενάντια της. Η διαπάλυση του σκόλπου της διανόησης αποδίδεται θαυμάσια στο πολύ πνευματώδες κεφάλαιο με τίτλο «Η λογική μια συζήτηση στη φυλακή», όπου ο λογοτέχνης ο Νικάντροφ συζητά με τον πρωταγωνιστή του έργου. Σε πλήθος χαρακτήρων παρουσιάζεται το στρώμα των μικρονοικοκυρέων, των πρώην κρατικών αξιωματούχων και γέρων ειδικών. Αυτοί, εκμεταλλευόμενοι την περίοδο της νέας οικονομικής πολιτικής, προσπάθησαν να διεισδύσουν στο σοβιετικό κρατικό μηχανισμό, να αναρριχηθούν ιεραρχικά και να διασφαλίσουν τον προσωπικό πολιτισμό μέσω της επεξαίρεσης του κοινωνικού πλούτου. Αποτελούν κλασικές φιγούρες τυχοδιωκτών που παρίσταναν τους κομμουνιστές, αλλά η μικροαστική καταγωγή τους τους έφερε αντικειμενικά απέναντι στην εξουσία της εργατικής τάξης και αυτό δείχνει πολύ παραστατικά το πώς το νέο σύστημα οικοδομείται πάνω στις επιβιώσεις του παλιού. Ο πατέρας του κεντρικού ήρωα, όταν εκείνος αντιπαρατήθηκε πολιτικά με το γιο του και με τους νεαρούς κομμουνιστές Όσιπ και Νίνα, εκπροσωπεί όσους αγωνιστές έμειναν πίσω στην εξέλιξη της στρατηγικής και της τακτικής τους. Και η αδυναμία της εξέλιξης στη σκέψη τους εκφράστηκε σε μεγάλο βαθμό σε καμπές της Επανάστασης. Και έτσι βρέθηκαν να ταλαντεύονται, αλλά δεν στράφηκαν ενάντια της με τα όπλα, όπως άλλες ομάδες και μικροαστικά στρώματα. Η διαπάλη αυτή αποτυπώνεται με εξαιρετική γλαφυρότητα στα κεφάλαια «Πατέρες και Γη» και το κέντρο που διασταυρώνονται οι δρόμοι. Το νέο, η πρωτοπορία, ενσαρκώνεται σε απλούς ανθρώπους με διλήμματα και αδυναμίες, με αρετές και κομμουνιστικές αξίες. Ξεχωρίζουν νεαρούς κομμουνιστές ως εψέλεχες, με τον αυθορμητισμό και την καλώς εννοούμενη αφέλειά του, σαν εκείνον
Χιλιάδες ήταν τα παιδιά εργατών και αγροτών που πότισαν με το αίμα τους το αδιφάγο τέρας της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, που έπεσαν κάτω από ξένες σημαίες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, πήραν απόφαση και πήγνωσαν τις γραμμές των κομμουνιστών με ιδιοτέλεια και διάθεση αυτοδυσίας. Και αυτό γιατί το Μπολσεβικικό Κόμμα τους έδειξε το δρόμο, τους έκανε να εμπιστευτούν την ίδια τους τη δύναμη. Γι' αυτό άλλωστε προσπάθησαν μέσα από τις δυσκολίες να αγωνιστούν, να μορφωθούν, να συλλάβουν το νέο που γινόταν πραγματικότητα από τα ίδια τους τα χέρια. Αναμφισβήτητα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πρωταγωνιστής του έργου, ο νεαρός πράκτορας της Τσεκά, Ψεύολο Βλαντίμιροφ, γνωστός στους Λευκούς ως σύλλαρχος του υπηκού Μαξίμ Ισάγεφ ή απλώς Στίρλιτς, όπως τον αγαπήσαμε στα μυθιστορήματα 17 στη μέση της Άνοιξης και διατάσσεται στην επιζήσεις. Εδώ μας συστήνεται στην πρώτη σημαντική του αποστολή. Μαθαίνουμε στοιχεία του χαρακτήρα και της ιστορίας του 20χρονου τότε κατά σκόπου, τον οποίο γνώρισε το ελληνικό κοινό ως τον 45χρονο σοβιετικό διπλό πράκτορα που είχε διεισδύσει στα ανώτερα κλιμάκια των ΕΣΕΣ. Οι διάλογοι αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό του βιβλίου και προσδίδουν μεγάλη ζωντάνια. Σε αυτούς αναδεικνύονται δίπολα, με τα οποία παρουσιάζονται οι αντιθέσεις των διαφόρων τάξεων και πολιτικών ρευμάτων της εποχής. Ξεχωρίζουμε την αντίθεση ανάμεσα στο δογματικό και ονειροπόλο πατέρα και στον προσγειωμένο και πνευματώδη γιο, ενώ τον πρωταγωνιστή, ανάμεσα στο παρορμητικό και φοβικό Νικάντροφ και στον καλλιεργημένο και ετοιμόλογο Ψεύολο. Αλλά και ανάμεσα στα τρία αδέρφια Σέλεχες, μην μπερδευτείτε, υπάρχουν τρεις Σέλεχες μέσα και επειδή έτσι όπως παρουσιάζονται τα ρωσικά ονόματα είναι όνομα, πατρόνυμο και επώνυμο, πρέπει να εστιάζετε κυρίως στο όνομα, επειδή θα βλέπετε παντού Σέλεχες και θα νομίζετε ότι είναι το ίδιο άτομο. Ενώ ουσιαστικά μιλάμε για τρεις που είναι ο Φιόντορ, που είναι ουσιαστικό βασικός πρωταγωνιστής πέρα από τον Ισάγεφ, που είναι ένας καταρτισμένος και ψύχρεμος σοβιετικός πράκτορας, αποσπασμένος στο Ρεβέλ. Το Ρεβέλ είναι η πρωτεύουσα της Εστονίας, που σήμερα ονομάζεται Ταλίν. Ο δεύτερος αδερφός είναι ο Γιάκοφ, που είναι ένας ιδιωτελής και μοχθηρός εκτιμητής χρυσαυγών στο κρατικό θησαυροφυλάρχιο στη Μόσχα. Και ο τρίτος αδερφός, τον αναφέραμε προηγουμένως, είναι ο Όσιπ, είναι ένας αυθόρμητος και αφελής πολιτικός επίτροπος του κόκκινου στρατού στα βάθη της Σιβηρίας. Μέσα από την αντιπαράθεση αποσπασμάτων από επιστολές και κείμενα της εποχής, κυρίως του Λένιν και άλλων Μπολσεβίκων όπως του Τζερζίνσκι, θα παρατηρήσετε πόσο όμορφα συνδέονται όλα αυτά με την εξέλιξη της ιστορίας, χωρίς να κουράζουν ούτε να κάνουν μάθημα στον αναγνώστη, ενώ δείχνουν ανάγλυφα την προσπάθεια των Μπολσεβίκων να ηγηθούν της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, καθώς και τα εμπόδια που συναντούσαν. Γενικότερα, θα έρθετε σε μια πρώτη επαφή με την ιστορία της Ρωσίας, με σημαντικές μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας, του ρωσικού πολιτισμού, της φιλολογίας, της μουσικής και της ζωγραφικής. Επίσης, θα έρχεται σε μια πρώτη επαφή με πλούτο γνώσεων, με αναφορές στη σκέψη αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων κλασικών, με παραπομπές στη θρησκευτική παράδοση και σε φιλοσοφικά ρεύματα που επηρέασαν τη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης σε διάφορες ιστορικές εποχές. Ακόμα, σε διάφορα σημεία, θα δείτε πώς ο συγγραφέας καταφέρνει να εκλεγκεύσει με κατανοητά παραδείγματα ορισμένες κατηγορίες του διαλεκτικού υλισμού, όπως το τυχαίο αναγκαίο και το ειδικό γενικό και άλλες. Ξεφεύγοντας λίγο από την ιστορία, ας εξετάσουμε μια διαφορετική οπτική γωνία. Θα δείτε ότι η πλοκή του μυθιστορήματος είναι θυελώδης. Μας μεταφέρει από το Ρεβέλ, που είπαμε τότε ήταν η πρωτεύουσα της νεαρής αστικής δημοκρατίας της Εστονίας, και φτάνουμε μέχρι τα βάθη της Σιβηρίας, πέρα από τη λίμνη Βαϊκάλη, στα σύνορα ουσιαστικά με την σημερινή Μογγολία, με ενδιάμεσο σταθμό τη Μόσχα. Έτσι και η έκδοση, μέχρι να φτάσει στα χέρια σας, δανείζεται λίγη και από την περιπετειώδη διαδρομή της ιστορίας. Το μυθιστόρημα εκδόθηκε πρώτη φορά το 1972 στη Μόσχα. Μέχρι το 1986 ακολούθησε σειρά επανεκδόσεων επί τη διεύθυνση του ίδιου του συγγραφέα, με αλλαγές ως επιτοπλίσεων φιλολογικής επιμέλειας. Οι σημερινές εκδόσεις όμως του βιβλίου παγκοσμίως έχουν χτυπητές διαφορές σε σχέση με το αρχικό κείμενο.
Αυτό οφείλεται στο ότι μετά το εγκεφαλικό που υπέστη ο Σεμιόνοφ, οι μετέπειτα επανεκδόσεις έγιναν με ευθύνη της οικογένειάς του μέσω του ιδρύματος που φέρει το όνομά του. Η πρώτη σχετική επανέκδοση έγινε το 1991 και το περιεχόμενό της αντανακλά τις πολλές πολιτικές αλλαγές που συνοδεύτηκαν από τις ανταπαναστατικές ανατροπές στη Σοβιετική Ένωση. Η παρούσα έκδοση αποτελεί μετάφραση της ρωσικής έκδοσης του 1983, ενώ προσθέθηκαν συμπληρώσεις από την έκδοση του 1991, κυρίως επιστολές ή αρχαϊκό υλικό που βοηθάει να συλλάβουμε καλύτερα την ατμόσφαιρα του περίοδου. Για να γίνει πραγματικότητα το βιβλίο αυτό, η δουλειά μας υπερεύει τα όρια της μετάφρασης. Μην γνωρίζοντας όλη την περιπέτεια των επανεκδόσεων, αρχίσαμε την εργασία μας με την έκδοση του 1991, η οποία βέβαια περιέγραφε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά σε αρκετά σημεία η γραφή ήταν πιο επίπεδη από ό,τι είχαμε συνηθίσει σε άλλα έργα του Σεμιόνοφ. Άλλο στοιχείο που προβλημάτισε ήταν η προκατάληψη του αφηγητή, που έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι στον Σεμιόνοφ ο αφηγητής δεν έχει ενιαία αντίληψη. Με αυτό ουσιαστικά θέλω να πω ότι η φωνή της αφήγησης τίνει να υιοθετεί τις αποχρώσεις των απόψεων των προσώπων που δρούν σε κάθε σκηνή. Δεν χαρακτηρίζεται από την επιτηδευμένη αποστροφή ενάντια στους επαναστάτες και στους αστούς, ούτε από υπερφύαλη εξειδανίκευση των πολυσεβίκων και των αγαπητών σε εμάς χαρακτήρων του έργου. Δεν προσπαθεί να μας προκαταβάλει μέσω σχολείων στην αφήγηση, αλλά μέσα από την πορεία της διήγησης, όπως είπε φυσικά και ο σύντροφος ο Γιώργος, ο Σεμιόνοφ παίρνει σαφώς θέση υπέρ της υπόθεσης του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Επιπλέον, στην πορεία της μετάφρασης, είδαμε πάνω από 40 πανομοιότυπες υποσημειώσεις που έλεγαν ότι το τάδε σοβιετικό στέλεχος εκτελέστηκε το τάδε έτος. Αυτό αρχικά αντιμετωπίστηκε ως μια γραφικότητα. Αν και προέκυψε η εξής απορία. Γιατί άραγε ο Σεμιόνοφ, που σπάνια βάζει υποσημειώσεις στα έργα του, θέλησε να τονίσει ότι εκτελέστηκε το ένα ή το άλλο στέλεχος. Το μυστήριο λύθηκε όταν φτάσαμε στο τέλος του βιβλίου, όπου με μεγάλο πνευρισμό διαβάσαμε μια επινοημένη διαταγή της NKVD, της υπηρεσίας πληροφοριών της SSUDU από το 1934 έως το 1938, σύμφωνα με την οποία καταδικάζονταν σε θάνατο μερικοί από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες του βιβλίου, δήθεν ως κατάσκοποι του εχθρού. Για να μην τα πολυλογώ, όλα αυτά πυροδότησαν μια αναλυτική συγκριτική έρευνα αναφορικά με το περιεχόμενο των εκδόσεων πριν και μετά την αντεπανάσταση. Έτσι εντοπίσαμε σημαντικές πολιτικές διαφορές και προσταφαιρέσεις αποσπασμάτων. Σταχυολογούμε τα εξής. Προφανέστατα, οι υποτιθέμενες υποσημειώσεις σχετικά με τις τάδε εκτελέσεις των τάδε στελεχών και η δίθεν εντολή της NKVD αποτελούν προσθήκες εκ των υστέρων. Στη μετέπειτα έκδοση, οι αντιπολιτευόμενες στους βολσεβίκους ομάδες παρουσιάζονταν ως αγνοί ιδεολόγοι που έτυχε να έχουν απλώς ορισμένες θεωρητικές διαφωνίες με αυτούς. Στον αντίποδα της ωρεοποίησης των αντιπολιτευόμενων, οι βολσεβίκοι παρουσιάζονταν είτε ως τυφλωμένοι φανατικοί, είτε υποχωρητικοί και μαλθακοί μπροστά στις επιθέσεις των ιδεολογικών αντιπάλων τους. Επίσης, είχαν αφαιρεθεί σημεία όπου κάποιοι χαρακτήρες που αρχικά ήταν επικριτικοί προς τους Μπολσεβίκους και τη σοσιαλιστική οικονόμηση, τελικά καταλήγουν συμπαθούντες και αναγνωρίζουν ότι είχαν κρατήσει λάθος στάση στο παρελθόν. Στην έκδοση του 1991 λείπουν πολλά αποσπάσματα που δείχνουν ότι υπάρχει μια στόχευση να αποκρυφθεί η σημαντική προσπάθεια που έκαναν οι Μπολσεβίκοι ήδη από τα πρώτα χρόνια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης να κατοπολεμήσουν την γραφειοκρατία και την κατάχρηση εξουσίας στα οικονομικά ιδρύματα, στον κρατικό μηχανισμό και ιδιαίτερα στην ΤΣΕΚΑ. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι έλειπε ένα άρθρο που περιέγραφε την επιτυχημένη εξάρθρωση μιας συμμορίας κερδοσκόπων, έλειπε μια απόφαση του Τζερζίνσκι σχετικά με τη στάση που θα πρέπει να κρατούν οι πράκτορες της ΤΣΕΚΑ και οι καθοδηγητές τους, τονίζοντας την υποχρέωση να επιβάλλονται πολύ αυστηρές ποινές σε περιπτώσεις παραβίασης του καθήκοντος και κατάχρησης εξουσίας, ενώ έλειπε επίσης ένα γράμμα του Λένιν όπου στηλίδευε την γραφειοκρατική συμπεριφορά πολλών σοβιετικών στελεχών, ιδιαίτερα των εμπλεκόμενων με την οικονομική διαχείριση του κράτους και το εξωτερικό εμπόριο. Τέλος, η τίτλη των κεφαλαίων της μετέπειτα έκδοσης ήταν πολύ απλοϊκή και δεν έδιναν την ίδια ένταση και περιεχόμενο όπως θα δείτε στο βιβλίο που θα πάρετε, αν δεν το είχε πάρει ήδη. Είναι εμφανές
ότι χρειάστηκε να εξετάσουμε αντιπεριθωτικά τα κείμενα για να εντοπίσουμε διαφορές στις εκδόσεις, που μάλιστα εντοπίζονταν μέχρι και σε μία μόνο λέξη. Χρειάστηκε να αναλύσουμε την πολιτική στόχευση των αλλαγών, πώς εκείνες συνδέονταν με την ιστορική περίοδο που συντελέστηκαν και τέλος, κρίναμε ποιες προσθήκες αρχαιακού υλικού θα βοηθούσαν να συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο. Συνεπώς, η μορφή του μυθιστορήματος που τίθεται στη διάθεση και την κρίση του ελληνικού κοινού διατηρεί την αιχμηρή γραφή του συγγραφέα, τη ζωντάνια των χαρακτήρων και τα μηνύματα που ήθελε να μας μεταφέρει το πρωτότυπο κείμενο. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η έκδοση αποτελεί την πρώτη αποστολή του Ισάγευ Στήριλιτς και φιλοδοξούμε στα επόμενα χρόνια να ολοκληρωθεί η σειρά που περιλαμβάνει τις περιπέτειές του. Πέρα από τη λογικοτεχνική αξία, το βιβλίο αυτό έχει και έναν άλλο ρόλο. Η σύγχρονη εποχή επιλέγει να εκδώσει ένα τέτοιο έργο σοβιετικής κατασκοπικής λογοτεχνίας για να φωτιστούν περισσότερο ορισμένες πλευρές του ηρωικού αγώνα των πολυσοβίκων, να θεμελιώσουν την εργατική εξουσία ύστερα από το θρίαμβο του Οκτώβρη. Δεν αναφερόμαστε στους αγώνες που δόθηκαν στα πεδία των μαχών για την απόκρουση κάποιου εισβολέα, ούτε τις μάχες στα μετόπιστα για την εξασφάλιση τροφίμων και την ανοικοδόμηση της οικονομίας, όπως διαβάζουμε σε διάφορα σοβιετικά μυθιστορήματα που έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα και παλαιότερα από τη σύγχρονη εποχή. Αναφερόμαστε σε μάχες που έπρεπε να δοθούν στις γραμμές του ταξικού εχθρού, στα στρατιωτικά και κατασκοπικά επιτελεία του. Μάχες ζωτικής σημασίας για την υπόθεσή μας, που δείχνει την ανωτερότητα των θεσμών του εργατικού κράτους. Η σοβιετική αντικατασκοπία και η διπλωματία δεν είναι μηχανισμοί που αποτελούν μια απλή συνέχεια των αντίστοιχων μηχανισμών του αστικού κράτους. Είναι κάτι το ποιοτικά ανώτερο, επειδή, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο, δεν αντιπροσώπευαν μια οποιαδήποτε δύναμη, αλλά την πρώτη σοσιαλιστική δύναμη στον κόσμο. Το ποιοτικά ανώτερο ενσαρκώνεται στους σοβιετικούς κατασκόπους της ιστορίας μας, οι οποίοι είτε πραγματικά είτε φανταστικά πρόσωπα ήταν νεαροί κομμουνιστές, πολιτικά και ιδεολογικά καταρτισμένοι, πεισμένοι για την υπόθεση που υπηρετούσαν, αλλά πάνω απ' όλα ανθρώπινοι, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τις αρετές και τις αδυναμίες τους. Προσωπικά, διαβάζοντας το βιβλίο, πλέον ως αναγνώστης, ένιωσα περισσότερο σαν να βρίσκομαι σε ένα ταξίδι στο σήμερα και στο αύριο, όχι στο χθες. Γνώρισα καθημερινούς και απλούς ανθρώπους, στρατευμένους στην υπόθεση της εργατικής τάξης, σαν πολλούς από εμάς. Ανθρώπους που βρέθηκαν σε κοσμοϊστορικά γεγονότα, αντιμετώπισαν δυσκολίες, ειδικά διλήμματα και στο τέλος αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν στερηθεί την κοινή ιδέα παλεύουν μέχρι στις κάτω με όσες δυνάμεις έχουν για την υπόθεσή μας. Δεν πρόκειται για υπερήρωες ή για εξεδικευμένους ανθρώπους χωρίς ψεγάδια, αλλά για προσωπικότητες που γεννώνται και δρούν σε ένα πλαίσιο που πολλαπλασιάζει τις αντοχές στις δυσκολίες, την πίστη στα ιδανικά μας και μας εξυψώνει στο μπόι των ονείρων και των ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση, ελπίζουμε καθώς θα διαβάσετε το βιβλίο να ταξιδέψετε και εσείς από τις ακτές της Βαλτικής με τα παραθαλάσσια ψαροχώρια της, ως τα απέραντα δάση της Σιβηρίας, να περπατήσετε νοερά στη μεσαιωνική πόλη του Ρεβέλ, να σε συνεπάρει ο αέρας και η πολυκοσμία της μετεπαναστατικής Μόσχας, να βρεθείτε στα αθέατα χαρακώματα της Σύντριγκας και των μαχών που έβαλαν το θηλυθαράκι τους για να σπάσει ο πάγος και να χαραχθεί ο δρόμος. Και φυσικά, είναι χαρά μας που καταφέραμε να σας προσφέρουμε την πρώτη εμφάνιση του Ζέβολοντ, του πιο αγαπητού σοβιετικού κατασκόπου στη σοβιετική λογοτεχνία. Σας ευχαριστώ.